Γι' αυτό ακριβώς το θέμα έχουμε μαζί μας στο άλλο της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αλέξανδρο Δερματζόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον ομό Εύρου. Κύριε βουλευτά, τις εικόνες τις είδαμε, τις εικόνες τις έχουμε δείξει στους τηλεθεατές μας και άλλες φορές και πραγματικά όσο και να τις βλέπουμε δεν μπορούμε να διανοηθούμε την απόλυτη καταστροφή, την απίστευτη εγκατάλειψη που βιώνει αυτό το κτίριο. Ναι, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Κύριε Σέβα, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Κωστή σε όλους τους τηλεθεατές. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτές οι εικόνες πραγματικά είναι μια απόδειξη της πλήρους εγκατάλειψης που είχε και έχει σε ένα μεγάλο βαθμό ακόμα η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Σκέβα, ότι από τα 80.000 περίπου ακίνητα που έχει το Δημόσιο, τα 28 και κάτι, 28,5 αν δεν κάνω λάθος, είναι ήδη καταπατημένα. Και ένα πολύ μεγάλο ποσό είναι εγκαταλειμμένα. Αυτό ευτυχώς το κτίριο που είδαμε είναι ακόμα, το ευτυχώς εισαγωγικά, στην μη καταλειμμένη περιουσία του Δημοσίου. Από εδώ και πέρα όμως. Ειλικρινά σας λέω, κύριε Σκέβα, ότι έλαβα γνώση του ότι υπάρχει πλέον αυτή η πλήρης εγκατάλειψη και η διαφορία πριν από μια εβδομάδα. Θα μου πείτε αν το ήξερα, ναι, το έβλεπα, αλλά υπέθετε ότι κάποιοι από τους αρμόδιους που έχουν την υπεύθυνη θέση για αυτήν την ιστορία θα είχαν κάνει κάτι. Αυτό που είδα λοιπόν είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Με αποτέλεσμα, την περασμένη εβδομάδα, όταν από συνάδελφό σας ρωτήθηκα, δεν ήξερε κανείς ακόμα ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ποιος είναι δηλαδή ο ιδιοκτήτης αυτού του ακινήτου. Κύριε Βουλευτά, είναι ένα κτίριο κυριολεκτικά ορφανό. Το οικόπεδο ανήκει στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Βάσει νόμου, ανήκει και το κτίριο ή το σύμπλεγμα των κτηρίων, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ένα κτίριο, μιλάμε για ένα σύμπλεγμα κτηρίων τα οποία θεωρητικά. Ο νόμος το λέει, αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Δεν βλέπουμε, βλέπουμε αυτό το κτίριο απλά να μένει ορφανό και παρατημένο στη μοίρα του. Κοιτάξτε κάτι, ορφανό δεν μπορεί να είναι. Και το πρώτο εντός που αναρωτήθηκα φυσικά. Την περασμένη εβδομάδα όταν πληροφορήθηκα ήταν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Και από μια πρώτη πρόχειρη έρευνα, θα μπορούσα να σας πω, όχι πρόχειρη γιατί ήταν οι τελευταίες μέρες εβδομάδας και έγιναν τηλεφωνικά οι επικοινωνίες, αυτό το οποίο προσπάθησα καταρχήν να μάθω είναι το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και αυτό πιστοποιείται πια η ιδιοκτησία μέσα από το κτηματολόγιο στο βαθμό που υπάρχει. Και επειδή στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει κτηματολόγιο, θεωρείται ιδιοκτήτης ο οποίος έχει δηλώσει το ακίνητο το Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Όπως κύριε Δερματζόπουλε, το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει πλέον με αυτό το κτίριο. Λοιπόν, για το τι πρόκειται να γίνει και για το τι μπορεί να γίνει. Ποιος θα το πάρει έτσι όπως είναι. Τον πρώτο και τον κύριο λόγο, αν θέλετε, κύριε Σκέβα, είναι ο ιδιοκτήτης. Έτσι δεν είναι. Αν θέλει κάποιος να το αξιοποιήσει, να το γκρεμίσει, να το πουλήσει, ό,τι θέλει να το κάνει. Αυτός που πρέπει να κινηθεί και αυτός που είναι αρμόδιος είναι ο δικαιούχος. Προκειμένου λοιπόν, μια πρώτη έρευνα έδειξε ότι δικαιούχος είναι το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αυτό που μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Αυτό θα συναποφασιστεί ή από τον ιδιοκτήτη μόνο του, το νοσοκομείο εν προκειμένου, το διοικητικό του συμβούλιο, ή επειδή πρόκειται για ένα ακίνητο το οποίο είναι σε ένα πολύ καλό κεντρικό σημείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, είναι ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να υπάρξει μια συνεργασία ανάμεσα στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον σε κάποια κομμάτια, σε κάποια μπλοκ αυτού του συγκροτήματος έχει εμπλακεί και η περιφέρεια. Αντιπεριφέρεια, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σκέβα, και διορθώστε μου αν όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι, αυτό. Έτσι είναι. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα, συνεργαζόμενοι, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μια έρευνα. Εάν αυτό το κομμάτι, γιατί πρόκειται για τρία συγκροτήματα και αυτό είναι το ένα, αν μπορεί και αν σηκώνει να γίνει κάτι. Αν τυχόν δεν μπορεί να γίνει κάτι για λόγους καθαρά στατικούς και για λόγους καθαρά οικοδομικούς, τότε η μόνη λύση και ο μόνος δρόμος που μένει σε αυτό είναι κατεδάφιση. Είναι κατεδάφιση. Κύριε Βουλευτά, να σας ρωτήσω από το δικό σας θεσμικό ρόλο, πόσο μπορείτε να πιέσετε, μέχρι που μπορείτε εσείς να τραβήξετε την υπόθεση προκειμένου να προχωρήσει. Ακούστε κάτι, κύριε Σκέβα. Αυτό που γίνεται πάντα και αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές, μπορούν να βοηθήσουν σε αποφάσεις που άλλοι έχουν λάβει. Δεν είμαστε εμείς οι αυτοί που αποφασίζουμε, ιδίως δε σε τέτοιου είδους ζητήματα. Αρρωγοί, συμπαραστάτες, μπροστάριδες, αν θέλετε, θα το δεχτώ και αυτό, στην οποιαδήποτε διεκδίκηση να βρεθούν κονδύλια, εφόσον βέβαια υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνηγορούν στο να τα διεκδικήσεις. Είμαστε μπροστά. Εγώ λοιπόν εδώ που μπορώ, αυτό που κάνω είναι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ορφανό σε εισαγωγικά όπως είπατε, είναι να βρω πρώτα τον οικοκύρη του και από εκεί και πέρα να συζητήσω με τον οικοκύρη του τι προτίθεται να κάνει.
από τη στιγμή που ήδη πλέον έχει περιέλθει στη γνώση μου, είναι το πρώτο και το κύριο που θα κάνω. Να συνεργαστούμε με τον νοσοκομείο Δημοτήχου, εφόσον αυτό είναι ο ιδιοκτήτης και εφόσον η πληροφόρηση που έχω είναι αληθής, και από εκεί πέρα να δούμε τι θα προκύψει. Σας είπα λοιπόν, τα ενδεχόμενα είναι δύο. Ή κατεδαφίζεται εφόσον δεν μπορεί και δεν σηκώνει να γίνει κάτι άλλο, ή μέσα από επισκευές που πρέπει να γίνουν για να, και ανάλογα με τη χρήση, η οποία χρήση πια μπορεί να συνδιαμορφωθεί με τους φορείς που σας είπα, να καταλήξουν κάπου και να δουν τι μπορεί να γίνει, να βρεθούν τα κονδύλια στα οποία εδώ παίζω και εγώ έναν σημαντικό ρόλο στη διεκδίκηση όλων αυτών των ζητημάτων και προχωράμε παραπέρα. Κύριε Θερμαντζόγλου, πάντως το θλιβερό είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Μια φράση που συγκράτησα, δεν την πέρασα έτσι, γιατί είπατε ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα μου είπαν εμένα ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το κτίριο. Ένα κτίριο το οποίο το βλέπουμε να στέκει εκεί και να καταστρέφεται εδώ και τόσα χρόνια. Είναι πραγματικά θλιβερό που δεν είχε ενδιαφερθεί ένας από τους αρμόδιους, να τους πω, συναρμόδιους, να τους πω. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να τους πω, γιατί είναι τόσο περίπλοκο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συγκεκριμένου κτιρίου, των συγκεκριμένων κτιρίων. Και το ηθικό δίδαγμα, και μάλλον αυτό που μένει στο τέλος, κύριε Βουλευτά, είναι ότι μένει ένα κτίριο να, κυριολεκτικά έρμεο της μοίρας του και εγκαταλελειμμένο. Είμαι και εγώ ένας από εσάς που βλέπαμε αυτό το κτίριο πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Από εκεί και μετά, βέβαια, κανένας, εάν δεν ενδιαφερθεί, αυτός ο οποίος το έχει, δεν μπορεί να κάνει καμία παρέμβαση. Ξέρω ότι υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, όχι για το συγκεκριμένο μέρος του κτηριακού συγκροτήματος, για κάποια άλλα, μεταφερθήκαν κάποιες υπηρεσίες, υπήρχε ένας σχεδιασμός και μάλιστα υπήρξε και μια διχογνωμία αν θα πάνε στο διπλανό κτίριο κάποιες υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας ή αν θα πάνε κάποιες υπηρεσίες ή αστυνομία και όλα αυτά. Αλλά τελικά μου φαίνεται ότι όλες οι κουβέντες γινόταν για να γίνονται και ήταν οι κουβέντες που γινόταν ερήμην του ιδιοκτήτη. Αν γινόταν για να γίνονται, δεν το ξέρω, κύριε Βουλευτά, πάντως σίγουρα είναι κουβέντες που δεν οδήγησαν κάπου. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ. Προφανώς, για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα, να το συζητάμε εδώ. Και όπως πριν από μία εβδομάδα είχα πει ότι πραγματικά, όσο και αν είναι καλό για κάποιον συνάδελφό σας, από την άλλη τη μεριά είναι και στενόχωρο για μια πολιτεία να περιμένει κάποιους ανθρώπους άλλους να αναδείξουν κάποια ζητήματα. Στενόχωρο είναι για όλους μας, δυστυχώς, κύριε Βουλευτά, και φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα κάνουμε κι άλλα ρεπορτάζ πριν γίνει οτιδήποτε με αυτό το κτίριο. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτησή σας ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι παρακαλώ. Αυτό το κτίριο αποτελεί πραγματικά ένα μνημείο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, αυτού που συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Και σας είπα κάποια νούμερα. Η εγκατάλειψη της δημόσιας περιουσίας, η οποία αν αξιοποιούνταν σωστά, θα μπορούσε κάλλιστα να λύσει και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Έχει γίνει μάθημα και ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η υπόθεση. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε ξανά για αυτό που μας είπατε μόλις τώρα, κύριε Βουλευτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Θα παραμείνουμε και λίγο ακόμη στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά επίσης τον βουλευτή των Ανεξαρτών Ελλήνων του Νομού Εύρου, τον κύριο Μαρίνο Ζουνίδη. Κύριο Ζουνίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε, κύριε Βουλευτά, γιατί το ζήτημα αυτό το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Θα το ξανασυζητήσουμε στο μέλλον, όπως φαίνεται, και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμη θα το συζητάμε. Άκουσα λίγα πράγματα προς το τέλος της συζήτησης με τον κύριο Δερμετζόπουλο. Νομίζω όμως ότι πραγματικά δεν είναι που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μνημείο. Η κατάσταση του, εγώ το έχω παρατηρήσει και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι άλλοι μου συνάδελφοι στο παρελθόν έχουν ενδιαφερθεί. Θυμάμαι και το λέω, να μην αδικήσω κάποιους άλλους, αλλά ο Άκης ο Γεροντόπουλος πριν από αρκετό καιρό, όσο παρακολουθώ εγώ τα πολιτικά τεκτενόμενα, είχε ασχοληθεί. Αλλά νομίζω ότι αυτό, οι πληροφορίες μου λένε ότι ανήκει στο νοσοκομείο, στο Υπουργείο Υγείας, και επομένως κάποιος, και δεν αναφέρομαι στον σημερινό τον κύριο Λαζόπουλο, οι παλαιότεροι διοικητές μεταξύ άλλων θα έπρεπε να δείξουν αυτή το ενδιαφέρον. Κύριε Βουλευτά, πιστεύετε ότι η μοναδική λύση, για να το πω έτσι, για αυτό το κτίριο στην κατάσταση που είναι σήμερα είναι να το γκρεμίσουνε? Η δική μου η άποψη είναι αυτή, ότι πρέπει να κατεδαφιστεί για το λόγο ότι το κόστος επισκευής είμαι πεπισμένος ότι θα κοστίσει πολύ περισσότερο από ένα καινούριο κτίριο και όπως τα είπα και σε συνάδελφό σας δημοσιογράφο, αυτό το κτίριο είναι περίπου 50 χρόνων ακριβώς, δεν ξέρω, αλλά ήμασταν εμείς μικρά παιδιά και επομένως η ποιότητα κατασκευής του δεν ήταν η καλύτερη, το θυμάμαι πολύ καλά γιατί το είχα επισκεφτεί και εγώ αρκετές φορές τότε. Και επομένως, 50 χρόνια για ένα κτίριο
είναι υπέρ αρκετά. Κατεδαφίζεται αφού έχει γίνει σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα και επομένως εκεί δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ή να παραχωρηθεί στο Δήμο και να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για τους κατοίκους, για όλη την περιοχή εκεί της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Ζωνίδη, δεν μπορώ παρά να κάνω και εσάς την ίδια ερώτηση που έκανα πριν από λίγο στον κύριο Δερμετζόπουλο. Εσείς από το δικό σας θεσμικό ρόλο, από τη δική σας πλευρά, πόσο μπορείτε λοιπόν να τραβήξετε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον να την ξεκινήσετε, προκειμένου να πυροδοτηθούν εξελίξεις και να λυθεί το πρόβλημα. Ό,τι και αν σημαίνει. Μερικές φορές, ναι, έχουν ασχοληθεί κάποιοι άλλοι, θα ασχοληθώ κι εγώ, αλλά εάν συνεχίσεις για το ίδιο πράγμα. Γίνεσαι και κάπου γραφικός, έτσι, και θα σας πω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Εγώ αναζήτησα, βέβαια έχει αρκετό καιρό να πάω στη Σαμοθράκη, δεν μπόρεσα τελικά να μάθω τι έγινε με την πολυσυζητημένη υπόθεση του Κέντρου Υγείας της Σαμοθράκης σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πήρα τηλέφωνο μέσα στα γραφεία του Κέντρου Υγείας και δεν μου δίνουν απάντηση εάν έχει τακτοποιηθεί. Από όσο γνωρίζουμε, επομένως, κύριε Βουλευτά, πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μπει ένα σανσέρ. Τώρα, αν έχει μπει ή όχι, δεν το ξέρουμε και εμείς. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το μάθουμε. Τώρα, εάν ο Ζουνίδης και ο κάθε άλλος συνάδελφος μου βουλευτής ασχολείται, κάπου ειλικρινά, ξέρω εγώ, πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι γινόμαστε και γραφικοί. Κύριε Βουλευτά, δουλειά σας είναι. Αν δεν ασχολούσασταν αυτό, έλειπε. Τι κάνουμε. Υπεύθυνοι. Και σας λέω, το τονίζω, δεν έχει ο κύριος Λαζόπουλος για μένα ακόμα καμία ευθύνη. Εάν όμως περάσουν μερικά χρόνια και είναι διοικητής νοσοκομείου, θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Την ευθύνη την έχουν οι παλαιότεροι διοικητές, οι οποίοι μεταξύ άλλων, και εάν ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και στις αρμοδιότητες των διοικητών, την ευθύνη την έχουν εκείνοι. Οι βουλευτές και παλαιότερα από μένα αναφερθήκανε στο θέμα και μήπως την ευθύνη την έχει και ο, νομίζω, πεσιάρχης λέγεται, ο κύριος Βεντούρης, με έδρα στην Καβάλα. Δεν ξέρω κατά πόσο συχνά έρχεται στον Εύρο. Επομένως, ας ενδιαφερθούν αυτοί. Κύριε Βουλευτά, εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Βόρειο Εύρο, γυρίζω, ακούω τα θέματα, τα προβλήματα των ανθρώπων και εντάξει, ο καθένας μας κάνει τη δουλειά του, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει κάποια στιγμή κάτι να κάνουν. Πάντως νομίζω ότι δεν θα γίνεται γραφικός αν συνεχίσετε να ασχολείστε με προβλήματα που δεν λύνονται. Μάλλον θα δείξετε και θα αποδείξετε ότι σωστά έχετε το θεσμικό σας ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ και στο μέλλον για να δούμε τα προβλήματα τόσο του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης. Εγώ σας ευχαριστώ και πραγματικά θέλουμε και τη στήριξη τη δική σας και την ενημέρωση για τα διάφορα προβλήματα του νόμου μας, ο οποίος είναι τεράστιος. Αυτός είναι ο στόχος, κύριε Βουλευτά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Βροχερό το σκηνικό του καιρού αύριο καθαρά Δευτέρα σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αποφάσισαν να κάνουν κούλουμα οι πολίτες. Επίσης, μεγάλη καρναβαλική παρέλαση οχημάτων και πεζοπόρων τμήματων στην κεντρική πλατεία του Τυχερού του Δήμου Σουφλίου. Μόλις επιστρέψουμε.